Και υποτίθεται ότι αυτό το πλεκτό το πήρα για πιτζάμα. Αλλά δείτε τώρα τι ωραίο που ταιριάζει με τζιν. Έλα παιδιά, είναι τέλειο, δείτε το. Καλημερούδια, άλλη μια μέρα ξεκίνησε, Τρίτη για εμένα σήμερα, Τετάρτη για εσάς. Και είμαι έτοιμη να πάω στην κυρία Τζούμα να κάνω καθαρισμό προσώπου. Έχω το άγχος μου, δεν σας το κρύβω, αλλά δεν βαριέσαι, δεν πειράζει. Θα πάω να δοκιμάσω γιατί μου έχετε πει όλες τα καλύτερα και πρέπει οπωσδήποτε να κάνω κι εγώ. Ξεκινάμε! Περιμένουμε πως και πως να μάθω νέα μου. Τέλεια! Μια χαρά! Μόλις τελειώσαμε, εγώ πίστευα ότι θα έρθω και θα είμαι κόκκινη σαν παντζάρι. Τίποτα. Πολύ λίγο έτσι εδώ. Με έβαλε η Διονυσία και σε αυτό το μηχάνημα που μου είπε ότι βοηθάει, δεν μου είπε στην ερυθρότητα. Κάνει ανάπλαση, βοηθάει να αναπλαστεί πιο γρήγορα το δέρμα μετά τη διαδικασία του καθαρισμού. Τι λες, παιδιά. Σοκ. Διονυσία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου άρεσε. Και σε 3-4 μέρες θα είναι ακόμα καλύτερο. Προφανώς και δεν πρέπει να καταλάβατε τίποτα από όσα έγιναν σήμερα στο vlog μας, γιατί ξαφνικά μεταφέρθηκα σε ένα χώρο τύπου disco και δεν σας είχα πει τίποτα γι' αυτό. Αν θυμάμαι καλά, δεν σας είχα πει ότι είχα ένα event. Θα σας δείξω ότι πήρα από εκεί κάτι τέλειο, θα σας αρέσει πάρα πολύ, είμαι σίγουρη. Και πάω τώρα σπίτι, όπως είμαι κατευθείαν, να πάω να σας μιλήσω για τον καθαρισμό προσώπου, όπου έχω πάθει πλάκα. Όλες μου το λέγατε ότι θα πάθεις πλάκα, Μαρινέλη, με τον καθαρισμό, και πραγματικά έπαθα. Και δεν ήταν ο απλός καθαρισμός, ήταν ο καθαρισμός με τους κρυστάλλους. Ήθελα να σας πω ότι δεν καταλάβατε στην ουσία τι έγινε σήμερα, γιατί στον δρόμο δεν μπορούσα να τραβήξω vlog, διότι έβρεχε πάρα πολύ και αν έβγαζα την κάμερα φοβόμουν ότι μπορεί να γίνει κάποιο ατύχημα και να μην έχουμε κάμερα να τελειώσουμε το vlog μας. Οπότε αποφάσισα να μην σας τραβήξω κάτι, σας τραβούσα μόνο από τα μέρη τα οποία ήταν σκεπαστά, και εγώ δεν είχα κατέβει με το αυτοκίνητο σήμερα, κατέβηκα με τα μέσα, οπότε δεν μπορούσα ούτε μέσα στο αυτοκίνητο να σας πω δύο κουβέντες. Δεν πειράζει, σας λέω όμως τώρα που επιστρέφω στο σπίτι και με το που φτάσω θα σας τα πω όλα, αφού πρώτα πρέπει να φάω κάτι, γιατί από το πρωί φωνάζω πάλι μέσα στο αυτοκίνητο, κάτι με πιάνει κάθε φορά και φωνάζω. Πρέπει να φάω κάτι διότι έχω φάει μόνο δύο φέτες με βούτυρο και μέλι το πρωί, τίποτα άλλο. Η ώρα έχει πάει 7:23. Έχει φτάσει το στομάχι στην πλάτη, το νιώθω εδώ πίσω. Πραγματικά όμως. Ελάτε λίγο να σας δείξω το πρόσωπό μου. Καλά, τώρα μην κοιτάτε τη μάσκαρα που έχει πέσει κάτω. Είναι ότι βροχή βράχικα και τι θα σου κάνει και η μάσκαρα, κακομοίρα, θα τρέξει. Τώρα γυαλίζω γιατί μου έχει βάλει μια αναπλαστική κρέμα που μου είπε ότι πρέπει να την ξεπλύνω αύριο, όχι σήμερα. Και σήμερα δεν πρέπει να πέσει καθόλου νερό πάνω στο πρόσωπό μου. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι ελαφρά κοκκινισμένο το πρόσωπό μου. Όχι πολύ. Εγώ πίστευα ότι θα φύγω και ότι θα γίνεται χαμός, αφού με τεντρεπόμουν. Λέω πως θα πάω στο event με τέτοια μούρη. Βέβαια και να είχα κοκκινήσει, αν θα είδατε καλά μέσα στο event, είχε πολύ χαμηλά φώτα και είχε κερακόκκινο φωτισμό. Οπότε και κόκκινη να ήμουν, δεν θα το καταλάβαινε κανείς. Μόνο δεν έχω δύο μικρά σημαδάκια. Αυτά εδώ, τίποτα άλλο. Λίγο νιώθω, πώς να σας πω, όχι πόνο, όχι τσούξιμο, νιώθω απλά ότι κάτι έχει συμβεί στο πρόσωπό μου, ότι κάτι έχω κάνει. Η διαδικασία του καθαρισμού
Με τους κρυστάλλους είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα μου άρεσε, με χαλάρωνε πάρα πολύ. Είναι ένα μηχάνημα, τέλος πάντων, σαν στυλό, όπως το είδατε, που σου περνάει στο πρόσωπο και νιώθεις σαν να σου κάνει ένα πολύ πολύ δυνατό peeling. Αυτό νιώθεις. Και μου έδειξε η Διονυσία, στο ένα το βαζάκι είχε τους καθαρούς κρυστάλλους και στο άλλο το βαζάκι είχε αυτούς που πηγαίναν στο δέρμα μου και τραβάγαν όλα αυτά τα νεκρά κύτταρα και όλα αυτά τα πράγματα που πρέπει να αφαιρεθούν από το πρόσωπο. Και η διαφορά στο μάτι ήταν απίστευτη. Ο ένας, το ένα το βαζάκι τέλος πάντων είχε καθαρούς κρυστάλλους και το άλλο μέσα ήταν οι κρύσταλλοι μες στην πίχλα. Αφού λέω, Χριστέ μου, τι έβγαλα από το πρόσωπό μου. Για πρώτη φορά όμως καθαρισμό μου, που η Διονυσία ότι ήμουν πάρα πολύ καλή και κάθισε και πάρα πολύ καλά, δεν διαμαρτυρήθηκα. Είχα και κάποια εδώ πέρα, πώς να σας τα πω, σαν λιπωματάκια, σαν μικρά μικρά σπυράκια, σαν λιπωματάκια, κάπως μου τα είπε τώρα η Διονυσία και δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Τέλος πάντων, και μου τα καθάρισε και αυτά. Το μόνο που μου είπε είναι ότι μπορεί μετά από δύο μέρες να έχω, όχι μπορεί, θα έχω μετά από δύο μέρες κάτι σαν ξηροδερμία. Αυτό μου είπε ότι θα συμβεί σε εμένα, διότι μου έκανε πάρα πολύ δυνατά, έτσι ώστε να γίνει καλός καθαρισμός. Βέβαια, αν δεν θέλετε να το έχετε αυτό, μπορείτε να το πείτε και σας κάνουν πιο ελαφριά. Μου είπε, θέλεις να έχεις συντεθέσεις, λέω, θέλω να γίνει καλός καθαρισμός. Και μου λέει, τότε θα γίνει σωστά η δουλειά. Εντάξει, μωρέ, μία φορά το χρόνο γίνεται το καθαρισμός, τώρα μου το κάνεις καλά, να το εμπεδώσει το δέρμα, ότι καθάρισε, τι να το κάνεις. Και μετά με έβαλε σε κάτι λάμπες, οι οποίες αυτή η λάμπα βασικά έχει τρία φώτα πάνω, που κάνουν διαφορετικές δουλειές η καθεμία, τώρα δεν τις θυμάμαι όλες, αλλά σίγουρα μία από αυτές τις λάμπες σε κάνουν να μην είσαι τόσο πολύ κόκκινη όταν φεύγεις από εκεί. Μπορεί και αυτό να ευθύνεται στο ότι όντως δεν έφυγα κόκκινη. Βέβαια μου είπε και η Διονυσία πριν κοιταχτώ, εσύ τώρα πρέπει να πιστεύεις ότι είσαι κατακόκκινη, πολύ ερεθισμένη, και της λέω, ναι, θα κοιταχτώ στον καθρέφτη και θα είμαι χαλιά. Και μου λέει, θα δεις μετά, και τυχαίμαι στον καθρέφτη και ήμουν έτσι. Τίποτα. Πολύ το ευχαριστήθηκα, παιδιά. 80 ευρώ τον έχει τον καθαρισμό, κυρία Τζούμα. Είναι όμως ο καθαρισμός με τους κρυστάλλους. Όχι απλώς ο καθαρισμός με τον ήχη που σου σπρώχνει το μαύρο στίγμα. Στο κάνουν και αυτό για να βγουν τα μαύρα στίγματα, εννοείται. Αλλά αυτό με τους κρυστάλλους κάνει την περισσότερη δουλειά. Γινόταν εκείνη την ώρα διαδικασία και ένιωθα το δέρμα μου να αδειάζει. Αφού λέω στη Διονυσία, με τόσο μαύρο στίγμα που έβγαλα, πρέπει να έχω φύγει και με 5 κιλά πιο αδύνατη εδώ πέρα. Και ελάτε τώρα εδώ να σας δείξω. Πήγα στο event on Accessorize και είχε ένα τεράστιο τραπέζι και μου λένε, μπορείς να πας στο τραπέζι. Ποιος μας ενοχλεί? Νομίζω είχα μείνει στο ότι είχε και ένα τραπέζι όπου πήγαινες και επέλεγες ένα πράγμα, ό,τι ήθελες εσύ. Είχε πάρα πολύ ωραία βραχιόλια, σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, κοκαλάκια για τα μαλλιά. Είχε πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα αξεσουάρια γενικότερα έχουν πολύ ωραία. Αλλά κλασικά, πάλι κάποιος μας ενοχλεί. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, σήμερα? Άμα ξαναπάρει κανείς, δεν υπάρχει περίπτωση να το σηκώσω. Φτάνει για σήμερα. Και που λέτε, μέσα σε όλα αυτά τα πράγματα, σκουλαρίκια, βραχιόλια, μπίρι μπίρι, τι θα έπαιρνε η Μαρινέλη? Με τι έχει μανία? Με τις τσάντες έχει μανία. Βρήκα ένα τσαντάκι. Δείτε εδώ τσαντάκι. Αυτό είναι τσαντάκι και έχει και αλυσίδα. Είναι ένα απλό τσαντάκι που έχει και μια θεκούλα, ευτυχώς. Εγώ θέλω να έχω μια θεκούλα για να βάζω τα κλειδιά μου. Τι ωραίο που είναι, παιδιά, το έχω ερωτευτεί. Πάμε τώρα να δούμε το 12ο και τελευταίο δώρο, που είναι για τη δεύτερη νικήτρια. Είναι, όπως σας είπα, κάτι από μια εταιρεία που την αγαπάτε πολύ. Πάμε στο 12ο καλτσάκι και βγάζουμε από μέσα ένα eyeliner από Kat Von D. Να το, την αγαπάτε πολύ την Kat Von D. Και γι' αυτό, επειδή εγώ με το eyeliner δεν το έχω, δεν το έχω καθόλου, το ξέρετε, ορίστε. Έκλεισε και το κουτάκι της δεύτερης νικήτριας και πάμε να ανοίξουμε τα δικά μου τα κουτάκια εδώ πέρα. Σήμερα θα ξεκινήσω με kills. Νομίζω δεν έχω ξεκινήσει ποτέ με kills. Α, έχει μία κρέμα χεριών. Λοιπόν, είναι από τις καλύτερες κρέμες χεριών που υπάρχουν, πραγματικά σας το λέω. Την έχω και στο κομωδίνο μου δίπλα, κάθε βράδυ βάζω και ακόμα δεν μου έχει τελειώσει η περσινή, από το περσινό calendar, και είναι 75ml. Πάμε τώρα να ανοίξουμε Lancôme. Θα το πάμε πολύ περίεργα σήμερα το θέμα εδώ πέρα. Είναι ένα διφασικό ντε μακιγιάζ, τέλειο για τα ταξίδια, δεν υπάρχει περίπτωση να το ανοίξω. Στο επόμενο μου ταξίδι θα το ανοίξω. Έχει μέσα στρασάκια. Τα βλέπετε? Δείτε εδώ που γελοπιμπυρίζουν. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε τις NYX. Και ανυπομονώ να δω αν θα βγάλουμε καμία σκιά. Α, σήμερα θα μπορούσε να έχει. Η σκιά θα έχει highlighter. Για να δούμε. Ελπίζω να έχει σκιά. Θέλω πολύ να δοκιμάσω αυτές τις μονές.
Πείτε μου ότι είναι σκιά. Α, είναι ρουζάκι. Δεν πειράζει. Και ρουζάκια θέλω να δοκιμάσω από την NYX. Να το. Αυτή εδώ είναι η απόχρωση. Μου φαίνεται λίγο έντονη. Ελπίζω να μην είναι τόσο πολύ. Και αφού φάγαμε και σιώσαμε και το στομάχι επανήλθε, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για άλλη μια μέρα. Και σήμερα μπήκαμε στη μέση του vlog μας. Όχι, παιδιά, πώς πέρασαν οι μέρες. Πριν όμως κλείσω το βίντεο, θέλω να σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο, θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για αυτά τα υπέροχα μηνύματα που λαμβάνω και πόσο μου φτιάχνετε τη διάθεση που μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ότι είμαι η καλύτερη παρέα για να ξυπνάτε και να ξεκινάτε τη μέρα σας. Τι υπέροχο μήνυμα είναι αυτό. Νομίζω πως δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Είναι η καλύτερη ανταμοιβή. Και έτσι το vlog μας βγαίνει πιο ευχάριστη, γιατί χαίρομαι που σας κρατάω τόσο όμορφη συντροφιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι δεν έχω λόγια να περιγράψω το πόσο υπέροχες followers είσαστε. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως μέσα σε μία ημέρα σας άρεσε τόσο πολύ αυτή η ιδέα που έκανε ο Παπ με τα φωστολίδια και τρέξατε τόσες πολλές να πάτε να πάρετε ζωγραφιές και να πραγματοποιήσετε το όνειρο κάποιου παιδιού. Δεν έχω λόγια, ειλικρινά. Δεν θέλω να μου λέτε ευχαριστούμε πολύ Μαρινέλη. Όχι, σε κάτι τέτοιες πράξεις δεν πρέπει να λέμε ευχαριστώ, πρέπει απλά να πράττουμε. Και ειλικρινά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί είσαστε απίθανες. Είσαστε απίθανες, είσαστε καταπληκτικές. Και δεν ξέρω, δεν έχω άλλα λόγια. Αυτά για σήμερα, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Αν θέλετε να μαθαίνετε περισσότερα, εννοείται να με ακολουθήσετε στο Instagram, γιατί είμαι εκεί συνέχεια με ιστορίες. Καλά, τώρα με το vlog μας, δεν κάνω πάρα πολλές ιστορίες στο Instagram, γιατί τραβάμε την κάμερα και ξεχνιέμαι. Νομίζω ότι αυτά που θέλω να σας δείξω, που τα δείχνω συνήθως στο Instagram, σας τα έχω δείξει, γιατί τα έχω τραβήξει με την κάμερα, αλλά δεν ισχύει. Τέλος πάντων όμως, δεν πειράζει. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα και για φωτογραφίες και για giveaways, να μπείτε στη σελίδα μου στο Instagram και θα δείτε κι άλλα εκεί. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Φιλάκια! Da 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 Da